Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε! Σας καλωσορίζουμε μέσα από την ψηφιακή μας πλατφόρμα, το κανάλι μας pcmvideo.webtv.gr. Είμαι ο σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος, επαγγελματίας μάγειρας, αρτοποιός ζαχαροπλάστης πάρα πολλά χρόνια με πολύ μεγάλη εμπειρία και σήμερα βρισκόμαστε στην κουζίνα που κάνω διάφορες δοκιμές. Εδώ είναι το εργαστήριό μου, γι' αυτό βλέπετε ανακατεμένα διάφορα πράγματα. Και εδώ γυρίζουμε τα βίντεο μαγειρικής. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω κάτι πάρα πολύ εύκολο για σας που ξεκινάτε τώρα τη μαγειρική, για τους εργένιδες και για όσους δεν γνωρίζουν τίποτα. Θα σας δείξω πώς ψήνουμε σωστά τσιπούρα. Θα σας δείξω πώς ψήνω εγώ τσιπούρες για την οικογένειά μου, για τους φίλους μου, για τους γνωστούς μου και για τους πελάτες. Είναι μια συνταγή που τη δουλεύω πάρα πολλά χρόνια και έχει τα καλύτερα αποτελέσματα. Βγαίνει 100% και ποτέ δεν θα σας πω κάτι για να φτιάξω ένα βίντεο και να γεμίσω το κανάλι και την ιστοσελίδα μου. Από κάτω θα σας έχουμε link που οδηγείστε στην ιστοσελίδα μου και μπορείτε να παρακολουθήσετε πολλές συνταγές μαγειρικής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και στο κανάλι με link μπορείτε να δείτε πάρα πολλές συνταγές οι οποίες πάνε πάρα πολύ καλά, είναι αξιόλογες και τις φτιάχνουμε με πολύ μεράκι και με πολύ αγάπη για όλους εσάς που ξεκινάτε και θέλετε να μάθετε. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε, έχω κάνει μια προετοιμασία. Θα σας δείξω λοιπόν εδώ πώς έχω φτιάξει το ψάρι μου. Έτσι, το γυρίζω για να δείτε το κεφάλι. Έτσι, εδώ λίγο να κάνω πίσω γιατί η κάμερα μαυρίζει, δεν έχει το φως δηλαδή, αυτό εννοώ. Βλέπετε εδώ λοιπόν, εδώ πάνω έχω βάλει το ψαράκι μου. Να το, σας το δείχνω. Έτσι, αυτό είναι το ταψί φούρνου. Εσείς, αν έχετε 2-3 άτομα, θα βάλετε κάθετα τις τσιπούρες και αν θέλετε λαχανικά. Θα σας πω τώρα γιατί βάζω λαχανικά. Τα λαχανικά, όση ώρα ψήνεται η τσιπούρα, θα φτιάξουν μια φοβερή σαλάτα με το ζουμί εκεί που θα βγάλουν και από το ψάρι και το λεμόνι που έχω βάλει και όλα τα αυτά που έχω βάλει, αλατάκι, λαδάκι, πιπεράκι, και όταν ψηθεί η τσιπούρα μου θα φάω μια τέλεια σαλάτα. Θα ψήσουμε στον αέρα, δεν πειράζουμε καθόλου το ψάρι. Στρώνουμε λοιπόν, πριν σας πω πώς ακριβώς θα φτιάξετε την τσιπούρα, τσιπούρα παίρνουμε ή στο ιχθυοπολείο μας, ή στο σούπερ μάρκετ, ή στη λαϊκή. Είτε είναι ιχθυοτροφείου, είτε είναι πελαγίσια. Η ιχθυοτροφείου θα είναι πιο μεγάλη σε μέγεθος, η πελαγίσια είναι πιο μικρή και έχει περισσότερα κόκαλα. Ενώ αυτή του ιχθυοτροφείου έχει μια ραχοκοκαλιά και στα πλάγια κάτι μεγάλα κόκαλα τα βγάζουμε μαζί με το κεφάλι. Το κεφάλι όποιος θέλει το τρώει, εγώ δεν θα το φάω το κεφάλι, ποτέ δεν τρώω κεφάλι. Μόνο μέσα έχει κάτι μεζέδια, θα τα τρώω, τα παίρνω, τα μάτια δεν τα τρώω. Ο καθένας στο σπίτι του κάνει ό,τι θέλει. Και μην μου γράψετε από κάτω τι είναι σωστό ή δεν είναι, δεν με ενδιαφέρει αυτό. Σας λέω, ο καθένας για την πάρτι του θα κάνει ό,τι θέλει. Σας λέω ποιο είναι το σωστό, ότι στα μεγάλα καταστήματα, ας πούμε στο Χταπόδι παράδειγμα, ποτέ δεν θα δείτε να σερβίρουν κεφάλι με μάτια. Πάντα πλοκάμια και τη σακούλα. Σας έφερα ένα παράδειγμα, τελειώσαμε. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Παίρνετε την τσιπούρα, σας την καθαρίζουνε. Όπου και να την πάρετε, ζητάτε να την καθαρίσουνε. Εάν δεν την ψήσετε αμέσως, τη βάζετε στην κατάψυξη. Τη βγάζετε, να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου πολλές ώρες. Στρώνουμε δύο λαδόκολες πάνω στο ταψί μας. Βάζουμε γύρω-γύρω τα λαχανικά που θέλουμε να ψήσουμε. Βάζουμε κάτω στο σημείο που θα ακουμπήσει η τσιπούρα μπόλικο λαδάκι. Λαδώνουμε και την τσιπούρα μέσα έξω. Υπάρχει μια υποδοχή εκεί που βγάζουν τα έντερα αυτοί που σας το καθαρίζουν. Εκεί μέσα ρίχνουμε λάδι και μπόλικο αλάτι και πιπέρι. Στρώνουμε λοιπόν την τσιπούρα όπως την βλέπετε εδώ, την έχω στρώσει πάνω. Σας το δείχνω ξανά εδώ. Βλέπετε πως είναι η τσιπούρα. Και γύρω γύρω, το κάνω πιο μακριά γιατί εδώ πέρα έχει φως. Και γύρω γύρω έχω βάλει τα λαχανικά μου. Δείτε το και το κεφάλι έτσι. Βλέπετε.
Έχω βάλει εγώ πιπεριά, έχω βάλει κολοκυθάκι, έχω βάλει καρότο και λεμονάκι για να του δώσει άρωμα. Λοιπόν, βάζω σε λειτουργία το φούρνο μου στις αντιστάσεις πρώτα, στους 200 βαθμούς και μόλις σβήσει η αντίσταση ότι είναι ok ο φούρνος, γυρίζω στον αέρα και ψήνω στους 190-200 βαθμούς για ακριβώς 45 λεπτά. Δεν πειράζω τίποτα, ούτε γυρίζω ψάρια τίποτα, γι' αυτό βάζουμε αέρα. Ο αέρας θα πάει παντού, θα ψήσει και το ψάρι και τα λαχανικά σας και το ψάρι θα μείνει τέλειο και θα έχει ένα πολύ ιδανικό ψήσιμο. Επειδή δεν ξέρω τι φούρνο δουλεύετε, ο χρόνος ψησίματος διαφέρει συν πλην 5%. Δηλαδή μπορεί να χρειαστείτε, αν έχετε καλύτερο φούρνο, μπορεί να χρειαστείτε 40 λεπτά. Αν δεν έχετε τόσο δυνατό φούρνο, μπορεί να χρειαστείτε σαφώς 45 λεπτά. Εγώ από τις δοκιμές που έχω κάνει πάντα που δίνω σε πολλούς ψάρι και τρώνε, μου έχουν πει τα καλύτερα λόγια για το 45. Στο 45 λέει είναι το ιδανικό. Ούτε πολύ ομό, ούτε πολύ ψημένο. Είναι εκεί που θέλουμε. Λοιπόν, αυτή η τεχνική που σας λέω με τον αέρα και με τα λαχανικά είναι ότι τα λαχανικά παίρνουν από το ψάρι που ψήνεται από το ζουμί του και γίνονται τέλεια, τα οποία θα τα συνδυάσω με τη σάρκα, θα φτιάξω ένα λαδολέμονο και ψωμί φρέσκο, θα το δείτε σε λίγο. Και έτσι λοιπόν δεν χρειάζεται να γυρίσετε το ψάρι πλευρά γιατί είναι αέρας. Η λαδόκολα θα το προστατέψει και δεν θα κολλήσει και θα έχουμε την ιδανική τσιπούρα. Αυτό ήτανε. Θα σας έχω γράψει στην περιγραφή του βίντεο όλα αυτά που σας λέω, θα οδηγήσετε και στην ιστοσελίδα μου, μη σας νοιάζει τίποτα και ό,τι απορίες έχετε από κάτω σας απαντάω, όποιος θέλει και δεν έχει καταλάβει αυτά που λέμε θα σας απαντήσω σε ό,τι σχόλιο μου κάνετε. Λοιπόν, ας το αφήσουμε να ψηθεί για να το δούμε πως έχει γίνει και να δοκιμάσουμε κιόλας και να τελειώσουμε το βίντεο. Πάμε! Αγαπητοί μου φίλοι, έχει ψηθεί η τσιπούρα, έχει περάσει ο χρόνος, γι' αυτό βλέπετε και τη διαφορά στα φώτα, στον φωτισμό, γιατί όταν τη βάλαμε ήταν ακόμα απόγευμα. Είχε φως. Τώρα λοιπόν έχει αρχίσει και σουρουπώνει. Λοιπόν, φοράμε τα καντάκια μας γιατί καίει πάρα πολύ ο φούρνος, προσοχή έτσι. Να σας το δείξω λίγο, έχει γίνει τέλεια. Τα λαχανικά μας έχουν ψηθεί τέλεια, όπως και το ψάρι μας. Πάμε. Ανοίγουμε προσεκτικά εδώ για να φύγει η μπόχα, να μην σας έρθει πάνω, ποτέ να το προσέχετε αυτό. Έτσι, και πάμε λίγο εδώ. Συγχωρέστε με να το βάλω, να το ακουμπήσω εδώ. Να κλείσουμε λίγο το φούρνο. Και θα σας το δείξω λίγο. Δείτε πόσο ωραία έχει ψηθεί το ψάρι. Το βλέπετε. Και το πιάνω προσεκτικά γιατί καίει πάρα πολύ το ταψί. Να το δείτε και έτσι. Το βλέπετε. Λοιπόν, με αυτό το σύστημα εδώ πέρα που σας δείχνω τώρα, δεν χρειάστηκε με τον αέρα, το ακουμπάω πάνω γιατί καίει. Δείτε το άλλη μία, πόσο ωραία έχει ψηθεί το ψάρι μας. Λοιπόν, με αυτό το σύστημα του αέρα που σας έχω δείξει, δεν χρειάστηκε να επέμβουμε και να γυρίσουμε το ψάρι. Έχει ψηθεί τέλεια. Πάω να φτιάξω λίγο τη σαλάτα με τα λαχανικά, να καθαρίσω και το ψάρι λίγο, να βγάλω τη σάρκα, να κάνουμε μία δοκιμή και τελειώσαμε. Έρχομαι. Λοιπόν φίλοι μου, έχω καθαρίσει το ψάρι, θα σας δείξω και βίντεο για να δείτε πόσο καλά ψήθηκε, για να μην αργούμε. Λοιπόν, δείτε τα λαχανικά που έχω ψήσει. Έχω ρίξει μέσα αλατάκι, ξύδι και λάδι. Πάμε να τα δοκιμάσουμε. Σαφώς θα είναι τέλεια, κολοκυθάκι, καρότο και πιπεριά. Έχουν πάρει τη γεύση από την τσιπούρα. Εδώ έχω λαδολέμονο που πάει με το ψάρι.
δείτε, έχω καθαρίσει ένα μέρος για να αχνίζει ακόμα, δεν ξέρω αν το βλέπει η κάμερα. Κοιτάξτε τι ωραία σάρκα. Λοιπόν, πάω και ρίχνω πάνω λαβολέμονο, γιατί του πάει πάρα πολύ. Έτσι. Και τώρα έχω ψωμί από το φούρνο φρέσκο. Και πάω, παιδιά, και βάζω πάνω στο ψωμάκι, βάζω τη σάρκα από την τσιπούρα και παίρνω και ένα κολοκυθάκι που είναι ψημένο. Πω. Δεν σου λέω τίποτα. Εδώ φίλτα. Κοίτα πως είναι ψημένο. Λοιπόν, δεν έχω να σας πω λόγια. Κάντε αυτά που σας έχω δείξει και σας έχω πει και θα μείνετε τελείως ευχαριστημένοι. Λοιπόν, στην περιγραφή θα σας έχω γράψει τα πάντα. Δείτε το βίντεο, θα σας βάλω και ένα βιντεάκι να δείτε πως έγινε όταν το καθάριζα. Τα λαχανικά, μιλάμε τέτοια λαχανικά, σας τα ξαναδείχνω. Ψημένα πάνω στην τσιπούρα, δεν έχετε ξαναφάει. Δηλαδή τώρα, τι πιο υγιεινό από αυτό που σας έδειξα, τι πιο εύκολο, πανεύκολο. Και έμεινε όλο το ψάρι. Εδώ, δείτε, το έχω καθαρίσει το ψάρι, γι' αυτό σας το φέρνω κοντά να δείτε το κάτω μέρος, το οποίο έχει ψάρι, θα το φάω αυτό. Σας το δείχνω. Γιατί σας το δείχνω? Για να δείτε ότι δεν χαλάσαμε. Δεν γυρίσαμε το ψάρι με τον αέρα και ψήθηκε τέλεια. Αυτό είναι το κόλπο. Λοιπόν, είμαι ο σεφ Αλέξιος Νικολουτσόπουλος, επαγγελματίας μάγειρας αρτοποιός ζαχαροπλάστης. Με μένα θα μάθεις να μαγειρεύεις, θα μάθεις να ψωνίζεις και θα μάθεις να συνδυάζεις πράγματα. Στο link, θα σου έχω τα link, συγγνώμη, στην περιγραφή του βίντεο. Οδηγήσε στην ιστοσελίδα μου και στο κανάλι μου. Δες το βίντεο αυτό για το ευαγγελισμού, αν δεν τρως τον μπακαλιάρο να φας τσιπούρα, αλλά και την Κυριακή των Βαΐων. Και δες τις νηστείες, πότε τρώμε ψάρι, για να κάνεις αυτή την υπέροχη συνταγή. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω να μην κρυώσει το ψαράκι μου, το φάω. Σας έδωσα το παράδειγμα. Ακολουθήστε με, κάντε like στο βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, στηρίχτε μας, γιατί σας δείχνουμε εμπειρία, σας δείχνουμε γνώση. Έτσι, αυτά τα κάνω χρόνια σε όλους. Τους συγγενείς, τους φίλους μου, τους πελάτες μου. Είμαι πολύ δύσκολος με τον εαυτό μου και αυτή τη στιγμή έχω ένα τέλειο ψημένο ψάρι σε συνδυασμό με τα φοβερά ψημένα λαχανικά και το λαδολέμονο και το ψωμί μου. Τέλειος συνδυασμός. Λοιπόν, σε ευχαριστώ που με παρακολούθησες. Σε χαιρετώ, Αλέξιος. Κοιτάξτε, φίλε μου, κοιτάξτε τι ωραία έχει ψηθεί το ψάρι. Το έχω ανοίξει, να το δείτε. Κοιτάξτε πως έχει μείνει ολόκληρο. Έχω βγάλει το κεφάλι εδώ, το οποίο δεν το τρώω, θα φάω μερικά πράγματα που έχει μέσα. Θα καθαρίσω μερικά κόκαλα ακόμα. Κοιτάξτε όμως τι ωραίο ψήσιμο έχει κάνει. Αυτό το ψήσιμο χρειαζόμαστε. Έχει ακόμα ατμό, ατμίζει. Δείτε το.
Το βλέπετε από πάνω. Πόσο ωραία έχει ψηθεί η σάρκα. Έτσι. Αυτό είναι.